δεν ανέχεται πλέον παλαιοκομματικές νοοτροπίες. Δεν ανέχεται τα ξύματα. Δεν ανέχεται κούφιες υποσχέσεις. Δεν ανέχεται εκβιαστικά διλήμματα. Και κυρίως δεν ανέχεται αναχρονιστικούς τοπικισμούς. Και ο σοφός και όριμος λαός του Άστρους και ολόκληρης της Βόρειας Κοινωνίας έδειξε το 2010 το δρόμο με την ισχυρή εντολή του. Έδειξαν περίκρανα ότι κριτήριο για την ψήφο τους είναι το ήθος, είναι η ετοιμότητα, η ικανότητα, η κοινωνική διαδρομή, η ανιδιοτέλεια και όχι η καταγωγή, όχι ο τοπικισμός, όχι οι ασύστολες υποσχέσεις, όχι οι απειλές. Μερικοί δεν το κατάλαβαν αυτό. Ή επιμένουν να μην το καταλαβαίνουν ότι οι καιροί άλλαξαν. Οι καιροί όμως έχουν αλλάξει. Πρώτοι οι Αστρινοί από όλους τους δημότες της Βόρειας Κοινωνίας έδειξαν ότι έχουν ξεπεράσει και έχουν βάλει στο περιθώριο τα εκβιαστικά διλήμματα και τα στερεότυπα του παρελθόντος. Πρώτοι αυτοί έδειξαν πως οι δημότες του Δήμου μας δεν ψηφίζουν με βάση την καταγωγή, αλλά με βάση την ικανότητα. Οι δημότες μας λοιπόν θέλουν ανθρώπους καταξιωμένους κοινωνικά και επαγγελματικά. Θέλουν ανθρώπους σεμνούς, αλλά αποφασιστικούς, εργατικούς και ικανούς, χωρίς έπαρση και χωρίς αλαζονία. Ανθρώπους που να τους λένε την αλήθεια και να μπορούν να πάνε μπροστά τον τόπο μας. Αυτό απέδειξαν το 2010. Το ίδιο θα κάνουν και τώρα. Εμείς καταφέραμε με το σύνολο των ενεργειών που κάναμε από την 1η-1η του 2011 με ομαδική σκληρή δουλειά αιρετών και υπηρεσιακών και με άριστη συνεργασία με την Ενετή Περιφέρεια Πελοποννήσου να πραγματοποιήσουμε και να δρομολογήσουμε πράγματα τα οποία δεν είχαν γίνει ούτε καν στις καλές εποχές, τις εποχές των παχιών αγελάτων, όταν το χρήμα άφθονο έρεε προς τους Δήμους. Το καταφέραμε γιατί σκύψαμε κάτω, σκύψαμε πάνω από τα προβλήματα και δουλέψαμε. Καμπάνια στην άσκηση πολιτικής απαιτεί να είναι ανοιχτές οι πόρτες σε όλους τους πολίτες που δεν ανέχονται πλέον εν έτη 2014 την κακοδιαχείριση των δικών τους χρημάτων. Απόλυτη διαφάνεια λοιπόν στη λήψη των αποφάσεων και στην ενημέρωση των δημοτών. Για 3,5 χρόνια οι πόρτες του Δημαρχείου ήταν ανοιχτές στον καθένα. Δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί το αντίθετο. Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, η ίδρυση της παράταξής μας και η πορεία της μέχρι τώρα απέδειξε ότι οι πολίτες, οι ανεξάρτητοι πολίτες έχουν τη δύναμη και μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματικά στη χάραξη της αναπτυξιακής πορείας για τον τόπο μας. Ετούτο εδώ η παράταξη δημιουργήθηκε από την πρόθεση να δουλέψουμε σκληρά για να αλλάξουμε τα κακό σκήμενα στον τόπο μας. Εμείς ξέρουμε πολύ καλά, και εσείς ξέρετε καλά, και όλοι ξέρουν καλά, ότι χωρίς δουλειά δεν γίνεται τίποτα. Δουλειά όμως την οποία δεν μπορούμε πλέον μόνοι μας. Δεν μπορούσαμε μόνοι μας. Θέλουμε να προχωρήσουμε μπροστά. Μαζί με εσάς, μαζί με τους δημότες, μαζί με όλους για το κοινό μας μέλλον. Εμείς από την πλευρά μας δείξαμε πως δεν είμαστε προσκολλημένοι στις καρέκλες. Το αποδεχτήκατε όλοι. Είναι ξεκάθαρο. Πρέπει να το συνεχίσουμε. Φίλες και φίλοι, μαζί ξεκινήσαμε το 2010. Έχετε μπροστά σας τους ανθρώπους που θα πάνε το Δήμο μπροστά για την επόμενη πενταετία. Τους ανθρώπους που θα δημιουργήσουν το Δήμο του 2020. Έχετε μπροστά τους ανθρώπους για τους οποίους θα δημιουργήσουμε το Δήμο του 2020. Ελάτε όλοι μαζί μας. Όλοι στον Νικηφόρο Αγώνα, για να συνεχίσουμε και να διευρύνουμε την κοινή μας πορεία.
με πίστη και με όραμα, με πρόγραμμα και με σχέδιο. Όλοι μαζί, αποφασιστικοί, ενωμένοι, δυνατοί για μια νέα πορεία, για μια νέα μεγάλη νίκη, για τον τόπο μας, για εμάς και για τα παιδιά μας. Σας ευχαριστώ όλους.